Θέλω να αρχίσω λέγοντας ότι η αριστερά σημαίνει ένα νέο τρόπο διακυβέρνησης βασισμένο στην εμπιστοσύνη των πολιτών. Για μας διακυβέρνηση σημαίνει διακυβέρνηση μαζί με το λαό και όχι απλώς το όνομα του λαού. Επομένως, η διαρκής επαφή με τους πολίτες, η ανοιχτή συζήτηση των προβλημάτων, των λύσεων, των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε, των εμποδίων που βρίσκουμε μπροστά μας, είναι κάτι το οποίο είναι συνυφασμένο ακριβώς με αυτή τη δημοκρατική διακυβέρνηση που θέλουμε να δημιουργήσουμε, διότι αποτελεί στόχο προς κατάκτηση ακόμα, αλλά και είναι στοιχείο της δημοκρατίας, μιας δημοκρατίας ανοιχτής, χωρίς αποκλεισμούς. Φυσικά θέλουμε την εμπιστοσύνη των αγορών, φυσικά θέλουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών, διότι χρειαζόμαστε και αγορές και επενδύσεις, αλλά πριν απ' όλα χρειαζόμαστε την εμπιστοσύνη των πολιτών, την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Διότι χωρίς αυτό ούτε οι αγορές μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά, ούτε βιώσιμες επενδύσεις μπορούμε να έχουμε. Και όταν λέω εμπιστοσύνη, εννοώ εμπιστοσύνη όχι προς εμάς, ως πρόσωπα ή ως κόμμα. Εννοώ εμπιστοσύνη πριν απ' όλα στην ίδια τη δύναμη, τη δυνατότητα και τη δύναμη της κοινωνίας να μπορεί να κάνει σχέδια, να έχει οράματα, να θέτει στόχους και να τους υλοποιεί. Διότι αυτό είναι που έχει τραυματιστεί, ειδικά αυτά τα χρόνια της βαθιάς κρίσης των μνημονίων. Έχει τραυματιστεί ακριβώς η πίστη στις δικές μας δυνατότητες και αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο. Και ακριβώς γι' αυτό έχουμε μεγάλη ευθύνη να δημιουργήσουμε ένα κράτος, να δημιουργήσουμε θεσμούς που να μπορούν οι πολίτες να τους εμπιστεύονται. Και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Στο πλαίσιο αυτό κατανοώ και τη σημερινή εκδήλωση ως μια ευκαιρία περισσότερο να συζητήσουμε θέματα που απασχολούν εσάς, να δοθεί ευκαιρία να απαντήσω ίσως σε κάποια ερωτήματα για θέματα της κυβερνητικής πολιτικής και να έχουμε και την ευκαιρία να ακούσουμε και τις δικές σας σκέψεις. Απλώς, εγώ θα ήθελα επομένως, άλλωστε είναι μια διαδικασία που την κάναμε εδώ οι παλιότεροι, έχουμε βρεθεί υπό άλλες συνθήκες και αυτός ο τρόπος νομίζω είναι ο πιο ζωντανός και είναι αυτός που ταιριάζει σε εμάς ως αριστερά και όχι οι μονόλογοι από αφιψηλού. Θα ήθελα λοιπόν εγώ εισαγωγικά να δώσω μια εικόνα του πού βρισκόμαστε, πώς διαγράφονται οι προοπτικές, ποιοι είναι οι στόχοι που θέτουμε για το άμεσο διάστημα και πώς τους υλοποιούμε, έτσι για να θέσω και μερικά ερωτήματα πριν ακούσω τα δικά σας. Η βασική διαπίστωση που θα ήθελα να κάνω απόψε είναι ότι ο ιστορικός κύκλος των μνημονίων και της σκληρής επιτροπίας φτάνει στο τέλος του. Όμως, οι απαιτήσεις και οι ευθύνες, ταυτόχρονα, οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος, αλλά βεβαίως πριν απ' όλα οι δικές μας ευθύνες, μεγαλώνουν. Αυτό μπορεί να ακούγεται ως μία αντίφαση, αλλά πιστεύω στη διάρκεια της ομιλίας και της συζήτησης θα δούμε ότι δεν είναι αντίφαση, αλλά είναι δύο υπαρκτές καταστάσεις. Και ο κύκλος των μνημονιών τελειώνει, αλλά και νέες ευθύνες πηγάζουν από αυτό το γεγονός. Ποιοι λόγοι μας κάνουν να πιστεύουμε ότι πράγματι τα μνημόνια τελειώνουν οριστικά τον Αύγουστο του 2018. Ο πρώτος λόγος είναι η πορεία των διαπραγματεύσεων και το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί και διεθνώς γύρω από τις διαπραγματεύσεις αυτές. Η τρίτη αξιολόγηση προχωρεί και αναμένουμε ότι θα κλείσει κανονικά στο τέλος του έτους ή το αργότερο στις αρχές του επόμενου έτους μετά τις γιορτές. Και αυτή η εκτίμηση δεν γίνεται μόνο από εμάς, αλλά γίνεται και από εκπροσώπους των δανειστών. Τι ακολουθεί αμέσως μετά, με το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης? Αρχίζει η συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους με βάση τις αποφάσεις που ήδη έχουν ληφθεί στο Eurogroup. Θα υπάρξουν ορισμένες δοκιμαστικές έξοδες στις αγορές, δηλαδή έκδοση ομολόγων και διάθεσή τους στη διάρκεια των επόμενων μηνών. Θα αρχίσουμε να δημιουργούμε αποθεματικά και με
μεγαλύτερες δόσεις που αναμένουμε να μας δοθούν από το δάνειο που έχουμε συνάψει, αλλά και με την έκδοση ομολόγων, όπως είπα, ούτως ώστε βγαίνοντας στις αγορές να βγούμε με ένα απόθεμα κεφαλαίων, ούτως ώστε ακόμα και αν συμβεί αύριο μεθαύριο μια παγκόσμια αναταραχή που δημιούργησε δυσκολίες, εμείς να είμαστε καλυμμένοι από αυτό. Θυμίζω ότι και το 2014 επί κυβέρνηση του κ. Σαμαρά έκανε μια έκδοση η οποία πήγε σχετικά καλά, μετά όμως υπήρξαν αναταράξεις και δεν μπόρεσε ξανά να υπάρξει νέα προσπάθεια. Ένα άλλο θέμα που θα συζητηθεί θα είναι η οριστικοποίηση του μετά τα μνημόνια καθεστώτος, του μεταμνημονιακού καθεστώτος. Στο διάστημα επίσης αυτό, κατά τον Φεβρουάριο, θα πρέπει το Διεθνές Ταμείο να πάρει την οριστική του απόφαση τι θα κάνει. Αν θα μείνει στο πρόγραμμα και αν θα συμμετάσχει ως χρηματοδότης ή αν θα φύγει από το πρόγραμμα μένοντας απλώς από μια θέση σύμβουλου. Ο δικός μας σχεδιασμός και στόχος είναι μέχρι τον Ιούνιο του 2018 να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκκρεμότητες. Άλλωστε, όπως είναι η δομή του προγράμματος, το οποίο υλοποιούμε, με την τρίτη αξιολόγηση ολοκληρώνονται οι βασικές εκκρεμότητες. Αυτό που θα είναι περισσότερο επιβεβαιώσεις και ότι υλοποιούνται αυτά τα οποία έχουν συμφωνήσει. Έτσι ώστε δηλαδή να είμαστε, όπως είπα, έτοιμοι τον Αύγουστο του 2018 να είναι και τυπικά και επίσημα η ημερομηνία λήξης του προγράμματος. Ο πρώτος λοιπόν παράγοντας έχει να κάνει με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει με την πορεία της οικονομίας. Η οικονομία πέρασε μια φάση σταθεροποίησης το 2015 και το 2016. Από το δεύτερο εξάμεινο του 2016 είχαμε τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, τα οποία ενισχύονται φέτος και αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω και τα επόμενα χρόνια. Άρα, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η οικονομία και η χώρα έχουμε μπει σε μια τροχιά ανάκαμψης και αυτό επιβεβαιώνεται και με τους αριθμούς και τα στοιχεία που αναφέρονται στην εξέλιξη της απασχόλησης, της παραγωγής, των επενδύσεων, των εξαγωγών. Δεν μιλάμε για απογείωση της οικονομίας, μιλάμε όμως ότι περνάμε από μια περίοδο βαθιάς ύφεσης, όπου χάσαμε περίπου το 28% αθροιστικά του εθνικού εισοδήματος, περνάμε σε μια φάση, όπως είπα, σε μια νέα φάση, η οποία θα είναι ανωδική και αυτό το γεγονός θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε από καλύτερες θέσεις τα συσσωρευμένα προβλήματα. Άρα, τόσο οι διαπραγματεύσεις, όσο και η πορεία των εξελίξεων, επιτρέπουν, δικαιολογούν και τεκμηριώνουν την εκτίμηση ότι πράγματι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση αυτής της οδυνηρής για τη χώρα μας εμπειρία και το λαό μας δοκιμασία. Και πρέπει να πω εδώ ότι αυτό που ζούμε αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός με ποια έννοια. Δεν, το έχουμε δει τώρα. Δεν ήταν μια συνηθισμένη κρίση. Είναι μία δοκιμασία κοινωνική, μια με στοιχεία κοινωνικής καταστροφής, η οποία είναι ασυνήθιστη σε καιρό ειρήνης. Έχει διαρκέσει πάνω από 7 χρόνια, 8, έχει οδηγήσει σε τεράστιες καταστροφές και επομένως το να αρχίζουμε να βγαίνουμε από αυτή την φάση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που βέβαια θα παραμένουν για ένα διάστημα. Εδώ μπορεί κανείς να θέσει ένα εμβόλυμο ερώτημα. Θα είναι ανέφελη αυτή η πορεία? Θα γίνουν τα πράγματα όπως τα περιέγραψα? Υπάρχουν αιστείες αβεβαιότητας? Μήπως οι δανειστές ξανά προβάλλουν παράλογες απαιτήσεις όπως έγινε πέρυσι τον Δεκέμβριο, παραλίγο να την αρχίσει στον αέρα η δεύτερη αξιολόγηση? Εκείνο που θέλω να πω ότι τίποτα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Είμαστε μία χώρα και μία κυβέρνηση που αγωνιζόμαστε ενάντια σε ένα σύστημα διεθνές και εσωτερικό που έχουμε αντίθετες αξίες και διαφορετικές προοπτικές. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε ένα φυσυχασμό ότι θα υπάρξει κάποιος αυτοματισμός που από το ένα βήμα θα πηγαίνει στο άλλο με έναν τρόπο αυτόματο. Εκείνο όμως που έχουμε και μπορούμε να πούμε είναι ότι ό,τι και αν συμβεί τώρα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε από καλύτερες θέσεις. Δεν είμαστε ούτε στο 2015, ούτε στο 2010 ως χώρα.
Είμαστε σε μια κατάσταση όπου και διεθνώς η χώρα δεν είναι απομονωμένη, αντίθετα έχουμε ισχυρό πλαίσιο συμμαχιών και με τις χώρες του Νότου και όχι μόνο, και από την άλλη μεριά η οικονομία έχει δημιουργήσει εκείνα τα δεδομένα που ενισχύουν και τη διαπραγματική μας θέση. Όμως, για να μην δημιουργήσω και ανέτεια ερωτήματα ή ανησυχίες, περισσότερες από ό,τι πρέπει, πρέπει να πω ότι δεν υπάρχουν ορατά στοιχεία ή ορατές σοβαρές αιστείες αβεβαιότητες, πλην μίας βασικά. Το Διεθνές Ταμείο δεν έχει ακόμα καταλήξει τι ακριβώς θα κάνει. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, διότι η ίδια αυτή η αβεβαιότητα δημιουργεί προβλήματα στη φάση που είμαστε και ακριβώς γι' αυτό πιστεύουμε και η θέση επίσημη κυβερνητική είναι ότι εμείς μπορούμε να υπάρξουμε και χωρίς το Διεθνές Ταμείο, εάν θέλει να φύγει να φύγει, αλλά και εφόσον αποφασίσει να μείνει, να μείνει με όρους που να μην δημιουργούν δυσκολίες, προβλήματα στο σχεδιασμό που έχουν. Ένα δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα να σχολιάσω και να απαντήσω είναι αυτό το οποίο ορισμένοι θέτουν και από τηλεοράσεις, αλλά και όχι μόνο. Λέτε ότι τα μνημόνια και η σκληρή επιτροπία θα τελειώσουν. Μήπως όμως τόσο τα μνημόνια όσο και οι επιτροπίες συνεχιστούν με άλλο τρόπο, με άλλη μορφή, με άλλο όνομα. Τα ερωτήματα αυτά είναι δικαιολογημένα, διότι με όλα αυτά που έχουμε ζήσει, είναι δικαιολογημένη μια διάχυτη καχυποψία που υπάρχει στον κόσμο. Όμως τα ερωτήματα αυτά από ορισμένου σκόπιμα τίθενται, ακριβώς γιατί δεν επιθυμούν ή δεν περίμεναν ότι με τη δική μας διακυβέρνηση, με τη δική μας φραγίδα θα τελειώσει αυτός ο κύκλος της χρεοκοπίας και της κρίσης που ζήσαμε. Ακριβώς γι' αυτό εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε να δούμε συγκεκριμένα τα πράγματα πώς έχουν. Πρώτο λοιπόν σε ό,τι αφορά τα μνημόνια. Τα μνημόνια είναι μέρος της δανειακής σύμβασης. Δηλαδή έχουμε μνημόνια διότι χρειάζεται να δανειστούμε. Και χρειάζεται να δανειστούμε διότι ως χώρα είχαμε αποκλειστεί από τις αγορές. Άρα ο δανεισμός από αυτούς που δανειστήκαμε, τους θεσμούς τους λεγόμενους, δίνεται μόνο με όρους, με μνημόνια. Άλλο θέμα, αν ιστορικά εκ των υστέρων μπορεί κανείς να πει ότι υπήρχαν και άλλες δυνατότητες, όχι για να αποφύγουμε εντελώς ίσως αυτή την περιπέτεια, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην πάρει τις διαστάσεις που πήρε. Άρα, μνημόνια είναι αυτό που συνοδεύει τη δανειακή σύμβαση. Όσο έχουμε ανάγκη από δάνεια, τα οποία και από την ανάγκη να τα παίρνουμε τα δάνεια από θεσμούς, τόσο θα υπάρχει και ανάγκη να δεχόμαστε όρους με τη μορφή μνημονίων κλπ. Εφόσον όμως πάψουμε να έχουμε ανάγκη από τέτοια δάνεια, εφόσον λέει δεν υπάρχει δανεική σύμβαση, τότε πάβουν και τα μνημόνια. Και ακριβώς εδώ είμαστε. Όταν λέμε να βγούμε στις αγορές, να βγούμε στις αγορές, δεν σημαίνει ότι βγαίνοντα στις αγορές λύνονται τα προβλήματα ή ότι πάβουν να υπάρχουν και από αυτό το λόγο πιέσεις αργότερα κλπ. Αλλά δεν είσαι υποχρεωμένος να συνδέεται το δάνειο που ζητάς να πάρεις με συγκεκριμένους όρους. Βγαίνεις, βγάζεις ένα ομόλογο, εάν οι επενδυτές, οι δανειστές, αυτοί που τα αγοράζουν πιστούν ότι η οικονομία σου είναι σε θέση να τα ξεπληρώσει, το ομόλογο το πουλάς και παίρνεις τα έσοδα κλπ. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, τότε πας στην Ευρώπη, πας στο Διεθνές Ταμείο και ζητάς δάνειο και αυτοί σου λένε πάρ' το δάνειο, αλλά πάρε και μνημόνιο και μέτρα να υλοποιήσεις. Άρα, θέλω να πω, όλη αυτή η συζήτηση από τη στιγμή που η δανειακή σύμβαση τελειώνει, το δάνειο τελειώνει το 2018, άρα σημαίνει ότι και τα μνημόνια τελειώνουν. Και γι' αυτό η σχετική προσπάθεια να πούν στον κόσμο ότι ναι, αλλά δεν θα τελειώσουν τα μνημόνια, νομίζω ότι είναι βασικά προπαγάνδα και δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Άρα, τα μνημόνια και το καθεστώς επιτροπίας που τα συνόδευε, αυτά όλα τελειώνουν. Διότι αυτό το οποίο ακριβώς είχαμε δεν ήταν ότι μια υπόδειξη ότι πρέπει να εφαρμόσετε αυτή την πολιτική να μειώσετε τα λύματα. Αυτό που είχαμε ήταν ένας προσδιορισμός καταναγκαστικός ακόμα και των μέτρων. Και η φυσική παρουσία των κλιμακίων και της τρόικα, των θεσμών κλπ. Να επιβάλλουν αυτά τα μέτρα. Και γνωρίζετε πολύ καλά πόσες φορές
έχουμε βρεθεί σε κατάσταση όπου ακόμα και προτάσεις πολιτικής, οι μέτρα, οι λύσεις που εμείς είχαμε και που ήταν πιο σωστές και πιο δίκαιες, δεν μπορέσαμε να τις υλοποιήσουμε λόγω ακριβώς αυτού του συστήματος, του καθεστώτος επιτροπίας που υπήρχε. Άρα με τα μνημόνια θα τελειώσουμε. Ας έρθουμε τώρα στην Επιτροπή. Και εδώ, όπως είπα, η Επιτροπή ως απόρρια των μνημονίων, ως μέρος στην ουσία των μνημονίων, και με αυτό το θέμα θα τελειώσουμε μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Τι δεν θα τελειώσει? Δεν θα τελειώσει η εποπτεία που απορρέει από τις ευρωπαϊκές συνθήκες και η οποία ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, είτε είσαι Ελλάδα, είτε είσαι Ιταλία, είτε είσαι Γαλλία, υπάρχει ένα σύμφωνο σταθερότητας με το οποίο εμείς διαφωνούσαμε και διαφωνούμε, αλλά ισχύει σε όλη την Ευρώπη και αυτό είναι υποχρεωτικό και από αυτό απορρέουν ορισμένες υποχρεώσεις άλλου τύπου όμως από αυτές που είχαμε ως τώρα. Αυτού του τύπου λοιπόν οι υποχρεώσεις που είναι κοινές για όλες τις χώρες της Ευρώπης και για όλες τις χώρες που είχαν μπει στο πρόγραμμα, αυτές οι υποχρεώσεις θα τις έχουμε κι εμείς. Αλλά είναι μεγάλο λάθος και θα έλεγα και τραγικό λάθος να ταυτίζουμε αυτό το σχεδόν νεοαπικιακό σύστημα που μας έχει επιβληθεί, να το ταυτίζουμε με μια άλλη κατάσταση που θα υπάρχουν υποχρεώσεις, αλλά θα έχεις και τη δυνατότητα να εφαρμόζεις εσύ τα δικά σου μέτρα για την υλοποίηση των συμφωνημένων στόχων. Δηλαδή θα υπάρχει συμφωνία ότι πρέπει να έχουμε πλεόνασμα στον προϋπολογισμό, αλλά το πώς ακριβώς θα το πετύχουμε, ποια μέτρα θα το πετύχουμε, θα έχουμε αυξημένους σε σχέση με σήμερα βαθμούς ελευθερίας, όπως περίπου συμβαίνει και στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες. Το τρίτο ερώτημα. Πώς θα είναι λοιπόν μετά από όλα αυτά το μεταμνημονιακό καθεστώς? Τι σημαίνει θα έχουμε βαθμούς ελευθερίας? Θα μπορέσουμε αμέσως μετά, αυτόματα, να πούμε ότι εφαρμόζουμε την πολιτική μας? Αυτό το ερώτημα το βρίσκω πολύ σημαντικό, διότι θα μας επιτρέψει, αν το σκεφτούμε, να συζητήσουμε θέματα τα οποία ίσχυαν, υπήρχαν ως ερωτήματα και πριν πάρουμε την κυβέρνηση, αλλά τότε δεν είχαμε το χρόνο ή τη δυνατότητα ή τη συνειδητοποίηση να τα συζητήσουμε σε βάθος. Εννοώ δηλαδή ότι τα ερωτήματα αυτά μας φέρνουν αντιμέτωπος με ένα γενικότερο ερώτημα που έχει να κάνει με το πώς διαμορφώνονται οι όροι πολιτικοί σήμερα στον κόσμο. Δηλαδή, τι είναι αυτό που καθορίζει μια χώρα, το αν θα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει ανεξάρτητη αυτόνομη πολιτική ή όχι? Τι είναι αυτό που δημιουργεί τους καταναγκασμούς? Ήταν μόνο τα μνημόνια? Μια χώρα δηλαδή που δεν έχει μνημόνια, όπως είναι η Ιταλία, ή όπως είναι η Βουλγαρία, ή όπως είναι η Τουρκία, σημαίνει ότι οι χώρες αυτές έχουν απεριόριστους βαθμούς ελευθερίας? Νομίζω ότι πρέπει σε αυτά να αποκτήσουμε μια σαφή αντίληψη, διότι αυτό θα μας βοηθήσει να οργανώσουμε τον αγώνα μας για την αυτονομία. Διότι η αυτονομία, όπως θα εξηγήσω, έχει βαθμίδες, έχει βαθμούς. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι στον κόσμο σήμερα υπάρχει μια κατάσταση εξαρτήσεων και αλληλεξαρτήσεων, όπου η βαθμή ελευθερία στην άσκηση, στη χάραξη της οικονομικής πολιτικής καθορίζονται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων πρώτον είναι η θέση που μια χώρα έχει στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας, η ισχύς, η θέση που έχει στην κλίμακα, στην πυραμίδα ισχύως που υπάρχει στον κόσμο, και από την άλλη μεριά εξαρτάται η βαθμή ελευθερίας που έχει, εξαρτώνται επίσης από την πολιτική που ασκεί, από τις δυνάμεις που είναι στην κυβέρνηση και ασκούν την πολιτική, από τις συμμαχίες που συνάπτει, από την βούληση και τη δυνατότητά της να διαπραγματεύεται τα συμφέροντα της χώρας και τα συμφέροντα των λαϊκών τάξεων. Άρα, η βαθμή ελευθερίας που λέμε δεν είναι κάτι απόλυτο, δεν είναι κάτι το αμετάκλητο, είναι κάτι το οποίο προκύπτει μέσα από αγώνες, μέσα από διαπραγμάτευση, μέσα από διεκδίκηση, την οποία πρέπει να κάνουμε. Άρα, η προσπάθεια που έκαναν οι δεξιές δυνάμεις στη χώρα μας να ενοχοποιήσουν τη διαπραγμάτευση,
να ενοχοποιήσουν κάθε προσπάθεια διεκδίκηση και να καλλιεργήσουν ένα κλίμα ητοπάθειας, ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μας λένε, διότι κάθε προσπάθεια αντίδρασης ή διαπραγμάτευσης δημιουργεί κινδύνους, αυτό πρέπει να ανατραπεί και η δική μας κυβέρνηση, νομίζω, ήδη το έχει ανατρέψει. Διότι ακριβώς δείχνουμε ότι μπορούμε με τη διαπραγμάτευση να τροποποιήσουμε τουλάχιστον πλευρές των αρχικών πολιτικών που θέλουν να επιβάλλουν. Επομένως, το μεταμνημονιακό καθεστώς θα προσδιοριστεί στις λεπτομέρειές του και στο περιεχόμενό του ακριβώς από την προσπάθεια πρέπει να κάνουμε, από τον αγώνα πρέπει να κάνουμε, αλλά και από το εσωτερικό μέτωπο που πρέπει να διαμορφώσουμε, ούτως ώστε να διεκδικήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να μπορέσουμε να ασκήσουμε την πολιτική μας. Και αυτό εξαρτάται όχι μόνο από την κυβέρνηση ή από τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, εξαρτάται εδώ και συνολικά από τη δράση του πολιτικού συστήματος. Εξαρτάται από το πώς λειτουργούν και οι διάφορες άλλες δυνάμεις. Διότι μπορεί να έχουμε αντιπαλότητα σε πολλούς τομείς, αλλά υπάρχουν και θέματα όπου υπάρχει μια γενικότερη ευθύνη και υποχρέωση προς τα έξω η χώρα να εκφράζεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Όταν δηλαδή, παραδείγματος χάρη, γίνει ένας αγώνας για να απαλλαγούμε από τα μνημόνια χωρίς νέους όρους, αυτός ο αγώνας διευκολύνεται αν και η Τράπεζα της Ελλάδας, αν και ο ΣΕΒ, αν και άλλες δυνάμεις, αν και η εξωματική αντιπολίτευση, σε αυτό το θέμα συνηγορούν. Εάν όμως διάφοροι θεσμοί, διάφορα συμφέροντα εχώρια υπονομεύουν την κεντρική προσπάθεια, αυτό που θα λέγαμε τον εθνικό στόχο, τότε αυτό δημιουργεί δυσκολίες. Και είχαμε περιπτώσει στο παρελθόν όπου συναπτόταν ιδιότυπες υπόγειες συμμαχίες ανάμεσα σε εχώριες δυνάμεις εδώ και σε τμήματα των δανειστών που ήθελαν ακραίες πολιτικές είτε στον τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων είτε σε άλλες πλευρές της πολιτικής. Επομένως, επαναλαμβάνω συνοψίζοντας, έχουμε μπροστά μας το νέο πεδίο στο οποίο θα δοκιμαστούν όλοι και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση, αλλά όλα τα κόμματα, και αυτό το πεδίο είναι η διαμόρφωση της Ελλάδας μετά τα μνημόνια. Η διαμόρφωση του πλαισίου άσκησης πολιτικής μετά τα μνημόνια. Μιλούμε για ανάκαμψη συχνά και μερικές φορές για να το κάνουμε αυτό μιλούμε και για ρυθμούς. Και ορισμένοι θέτουν το ερώτημα, ωραία, αυτή η ανάκαμψη όμως πότε θα αποτυπωθεί στη ζωή των ανθρώπων, πότε ο φτωχός θα αρχίζει να νιώθει λιγότερο φτωχός, πότε ο άνεργος θα πάψει να είναι άνεργος, πότε ο μεσαίος που συμπιέζεται, ιδίως όσοι, σε όσους υπάρχει μια σύγκληση φορολογίας και εισφοράς και κοινωνικής, πότε λοιπόν θα μπορέσουν αυτά να προσμετανηθούν. Επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μια συνολικότερη αναφορά. Διότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα εξαρτάται, καταρχήν, από το πώς βλέπουμε να σχετίζεται η ανάπτυξη με τη διανομή και την αδιανομή. Οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις και γενικά οι συντηρητικές δυνάμεις τα χωρίζουν αυτά τα δύο και λένε πρώτα ανάπτυξη και μετά κοινωνική πολιτική. Πρώτα να αυξηθούν τα κέρδη και μετά να δούμε τι θα γίνει με τους πιστούς. Πρώτα να γεμίσουν οι τσέπες των πλουσίων με πλούτο και μετά κάποτε θα δούμε τι θα γίνει και τους φτωχούς. Αυτό είναι το δόγμα. Ένα δόγμα το οποίο εμείς ανατρέπουμε. Πριν τις εκλογές μιλούσαμε ίσως θυμάστε ορισμένοι για, χρησιμοποιήσαμε τον όρο, αναπτυξιακή αναδυναμή. Μιλούσαμε δηλαδή από τότε ότι στην κατάσταση που είναι η ελληνική οικονομία και η χώρα θα πρέπει για να έχουμε ανάπτυξη να κάνουμε αναδυναμή. Να κάνουμε μέτρα, να περιορίσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό, να βάλουμε κόσμο μέσα στην οικονομική διαδικασία. Διότι αυτά βοηθούν και την ανάκαμψη και αποτελούν και στοιχεία κοινωνικής ανακούφισης. Σήμερα μιλάμε για δίκαιη ανάπτυξη. Το ίδιο εννοούμε και στις δύο περιπτώσεις. Για μας δηλαδή το κοινωνικό στοιχείο της ανάπτυξης δεν είναι κάτι που θα έρθει μετά την ανάπτυξη, είναι διαρκώς παρόν. Είναι και πριν, είναι και στη διάρκεια, είναι και μετά, είναι μέρος της ίδιας της αναπτυξιακής διαδικασίας. Πώς εφαρμόσαμε στην πράξη αυτή την αρχή της αριστεράς
σε συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας και τόσων περιορισμών, την εφαρμόσαμε στο βαθμό που μπορέσαμε να την εφαρμόσουμε. Ένα από τα πρώτα νομοθετήματα, αν θυμάμαι καλά, τα δύο πρώτα νομοθετήματα, το Μάρτιο ήταν, τον Απρίλιο, ήταν ένα πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση, για την ακραία φτώχεια δηλαδή, και ένα πρόγραμμα για τις 100 δόσεις για υπερχρεωμένους πολίτες. Και στα δυο είχε αντιδράσει η Τρόικα τότε. Τα θεωρούσε μονομερείς ενέργειες. Μπορέσαμε όμως να τα επιβάλλουμε. Γενικά, αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτά τα δύο χρόνια, δυόμιση, ήταν αξιοποιώντας τα ισχνά μέσα που διαθέταμε στο πλαίσιο των προορισμών, να εφαρμόσουμε την αρχή της δικαιοσύνης, αρχίζοντας από τα κάτω προς τα πάνω. Αρχίζοντας δηλαδή από εκείνα τα κοινωνικά στρώματα που αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο, όπως είπα, του κοινωνικού αποκλεισμού ή τομέων που απειλούνται με κατάρρευση, όπως ήταν η υγεία. Σημαντικά, για να μην επεκταθώ πολύ, κομβικά στοιχεία εδώ ήταν πρώτον η θέσπιση του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Ίσως ορισμένοι θυμάστε ότι το 2014-2015 εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ τότε είχα εισηγηθεί αυτό το θεσμό τότε. Τότε που ήταν η άνοδος της οικονομίας, τότε που υπήρχε η ευμάρεια που υπήρχε κλπ. Τότε ήταν η ώρα να θεσπίσουμε τέτοια μέτρα αναχώματα στην φτώχεια, στήριξη των κοινωνικά αδυνάτων. Τότε το είχαν καταψηφίσει όλα τα κόμματα. Το ΚΚΕ δεν ήταν πολύ επαναστατικό, τα δεξιά κόμματα διότι είχε δημοσιονομικό κόστος. Είναι λοιπόν σημαντικό και από άψη συμβολισμού και ουσίας ότι στα χρόνια της κρίσης μπορέσαμε να θεσμοθετήσουμε ένα τέτοιο μέτρο που ήδη υπάρχουν γύρω στους 600.000 δικαιούχους και στον προϋπολογισμό έχει γραφτεί ένα κονδύλι 760 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χαμηλό το ποσό, αλλά είναι μια ανάσα για αυτούς που δεν έχουν καμιά άλλη πηγή στήριξη. Η πιο αδιάψευστη, επίσης τα μέτρα για την πρόσβαση στο σύστημα υγείας, τα μέτρα για τη στήριξη γενικότερα του συστήματος υγείας, που χωρίς αυτά θα είχε καταρρεύσει. Αλλά μαζί με τα μέτρα αυτά κάναμε και κάτι άλλο. Αυξήσαμε για πρώτη φορά τις δαπάνες για την επιστημονική έρευνα. Γιατί? Διότι όπως θα πω παρακάτω, πρέπει να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και τη γνώση, αν θέλουμε να απαλλαγούμε οριστικά από τις βαθύτερες αιτίες, μερικές από τις βαθύτερες αιτίες που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Όμως μια από τις πιο αδιάψευστες έτσι ενδείξεις και σημάδια αποτύπωσης της ανεπαρκούς ακόμα ανάκαμψης στη ζωή των ανθρώπων είναι η απασχόληση, η ανεργία. Η ανεργία έφτασε στο ανώτατο της επίπεδο, η επίσημη, όπως καταγράφεται βάση τόση, 28% το 2013. Σήμερα βγήκαν τα στοιχεία, έπεσε κάτω από το 21%. Πολύ ψηλό ακόμα το επίπεδο της ανεργίας, αλλά σημαντική η μείωση της ανεργίας, αν σκεφτούμε ότι αυτό συνέβη σε 3 χρόνια, όπου ακόμα δεν είναι χρόνια ισχυρής ανάκαμψης. Ήταν δηλαδή αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών δράσεων. Από το 4ο τρίμηνο του 2014 μέχρι το 2ο τρίμηνο του 2017, δημιουργήθηκαν 256.000 θέσεις εργασίας. Από αυτές, 24.000 είναι μερικής απασχόλησης. Οι υπόλοιπες είναι πλήρους απασχόλησης. Είμαστε ακόμα μακριά από το στόχο, διότι ακόμα και ένα άνεργος να υπάρχει είναι πρόβλημα, αλλά είναι σημαντικό ότι υπ' αυτές τις δύσκολες συνθήκες άρχισαν, όπως είπα, από τα κάτω προς τα πάνω να επιλύονται τέτοια προβλήματα. Ποιες θα είναι τώρα οι προτεραιότητες της επόμενης φάσης? Προτεραιότητες της επόμενης φάσης θα είναι η ακόμη πιο συγκροτημένη προσπάθεια για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και των κοινωνικών, των δημόσιων κοινωνικών αγαθών, της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής προστασίας. Θα είναι οι στοχευμένες φορολογικές ελαφρύσεις και ο σχεδιασμός ενός νέου υποδείγματος, ενός νέου μείγματος, όπως λένε οι οικονομολόγοι, δημοσιονομικής πολιτικής. Τρίτον, είναι η κατάκτηση, η ανάκτηση των εργασιακών δικαιωμάτων και του δικαιώματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων, γεγονός το οποίο θα επιτρέψει στους εργαζόμενους να παίξουν το δικό τους ρόλο, μαζί με πρωτοβουλίες βεβαίως της κυβέρνησης για την ανάπτυξη, για την αύξηση των μισθών, όσο η οικονομία θα
προχωρήσει στη φάση της ανάκαμψης που ήδη έχει μπει. Επομένως, ήδη στο ερώτημα αυτό, πότε θα αρχίσει, η δική μας απάντηση είναι ότι αυτό για μας είναι στόχος καθημερινός, είναι φροντίδα καθημερινή, δεν είναι κάτι που το παραμπέμπουμε στο μέλλον. Βεβαίως, σε κάθε φάση, το πλαίσιο, το ευρύτερο σου προσδιορίζει και τις προτεραιότητες και τις δυνατότητες με τις οποίες μπορούμε να ικανοποιήσουμε προβλήματα ετών και συνέπειες της κρίσης σωρευμένες. Θα ήθελα όμως τώρα να περάσω προς το μέλλον περισσότερο. Γιατί η ανάκαμψη της οικονομίας είναι αναγκαία, λέμε, αλλά δεν αρκεί. Γιατί δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δηλαδή, που φέτος η οικονομία μπορεί να κλείσει με ένα ρυθμό κοντά στο 2% και του χρόνου σημαντικά υψηλότερο κ.ο.κ. Γιατί λέμε ότι αυτό δεν αρκεί. Γιατί επιμένουμε στην ανάγκη ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος. Και ποια θα είναι η διαφορά του από το παλιό παραγωγικό υπόδειγμα. Και πώς θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή του. Ήταν και ο τίτλος στην σημερινή εκδήλωση που βεβαίως αυτό το θέμα απαιτεί και μια ξεχωριστή συζήτηση, αλλά θα προσπαθήσω να πω ορισμένες βασικές διαστάσεις σε αυτό το θέμα. Η ανάκαμψη είναι αναγκαία, αλλά δεν αρκεί, διότι το παραγωγικό μοντέλο που είχαμε δεν ήταν βιώσιμο. Όταν λέμε χρεοκοπία της χώρας, η χρεοκοπία δεν ήταν μόνο του κράτους, δεν ήταν, η κρίση δεν ήταν μόνο δημοσιονομική, ήταν χρεοκοπία ενός ολόκληρου συστήματος και ως παραγωγικό σύστημα και ως σύστημα εξουσίας το οποίο υπήρχε. Ως παραγωγικό σύστημα χρεοκόπησε, διότι ήταν ένα σύστημα εξαρτημένο από τις αγωγές. Η λογική του ήταν ότι παράγουμε ό,τι παράγουμε, καταναλώνουμε ό,τι καταναλώνουμε ακόμα και με δανεικά και ό,τι λείπει το καλύπτουμε με έσοδα από τον τουρισμό, έσοδα από την ναυτιλία και από τον αποδανεισμό. Αυτό το μοντέλο είναι, πώς να το πούμε, ενδογενώς, δεν είναι βιώσιμο, δεν είναι διατηρήσιμο. Κρατάει ένα διάστημα, όταν ο δανεισμός δυσκολέψει ή αυξηθεί, αρχίζει η κατάρρευση. Δεν το πάθαμε μόνο εμείς, το πάθαν και άλλες χώρες. Σε εμάς έγινε με τον πιο οδυνηρό τρόπο. Δεύτερον, ήταν ένα σύστημα κοινωνικά άνισο. Διεύρυνε τις ανισότητες, άρα δημιουργούσε, απέκλειε διαρκώς τμήματα της κοινωνίας από αυτή την διαδικασία. Και τέλος, υπήρχε ένα σύστημα εξουσίας που λειτουργούσε ως ένα κλειστό καρτέλ εξουσίας. Τράπεζες, ΜΜΕ, πολιτικά κόμματα, υπερχρεωμένα και αυτά. Αυτά τα λέγαμε τότε. Κάποιοι τα πίστευαν, κάποιοι νομίζαν ότι ήταν υπερβολές. Τώρα τα έχουμε δει μπροστά μας και συνεχίζουμε να τα βλέπουμε. Αυτό το σύστημα λοιπόν, το κλειστό σύστημα εξουσίας, αναπαραγόταν σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Κλειστό σύστημα στις τράπεζες, κλειστό σύστημα στα ΜΜΕ, κλειστό σύστημα μέσα στο κράτος, κλειστό σύστημα στη διανομή των πόρων του ΕΣΠΑ, παντού κλειστά συστήματα, μια αντίθεση, αυτή που ήταν μέσα και αυτή που ήταν έξω από το σύστημα, διαπερνούσε όλη την κοινωνία. Αυτό λοιπόν δεν μπορούσε και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εάν γίνει αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης, που μιλάει στην ουσία απλώς για μια μεγέθυνση, να επανέλθουμε στα πριν και να μεγαλώσουμε την οικονομία, απελευθερώντας τις αγορές κλπ., αυτό θα είναι μια αναπαραγωγή των διαδικασιών και των καταστάσεων που οδήγησαν στην κρίση. Πρέπει να απαλλαγούμε, πρέπει να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις παθογένειες του παρελθόντος, τα οποία τα μνημόνια σημειωτέων δεν τα είχαν στόχο. Τα μνημόνια, αυτό που κοιτούσαν μόνο, είναι τα δημόσια ελλείμματα. Τα παραγωγικά ελλείμματα ή τα παραγωγικά προβλήματα είναι τώρα μπροστά μας να τα αντιμετωπίσουμε. Η έξοδος από την κρίση λοιπόν σημαίνει να αφήσουμε πίσω μας το μοντέλο που μας οδήγησε σε αυτήν. Μεγέθυνση βέβαια τη χρειαζόμαστε, αλλά και αναδιάρθρωση με στόχο τη βιωσιμότητα και την οικονομική και την οικολογική και την δικαιοσύνη. Πώς θα τα πετύχουμε αυτά στην πράξη? Με μια αναπτυξιακή στρατηγική που δεν θα αφήνει την ανάπτυξη στην τύχη των αγορών, αλλά θα υλοποιεί ένα σχέδιο συγκροτημένο, παραγωγικής ανασυγκρότησης, στοχευμένο. Θα ξέρουμε δηλαδή τι θέλουμε να αναπτυχθεί, δεν θα απαγορεύσουμε κάτι, δεν θα απαγορεύσουμε επενδύσεις σε ένα τομέα που μπορεί να μείνει στην προτεραιότητά μας, αλλά θα είναι σαφές προς τα πού θέλουμε εμείς να κατευθύνουμε τους πόρους
και τις δυνατότητες της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να αποκτήσουμε βιομηχανία σύγχρονη, πρέπει να διπλασιάσουμε το ποσοστό, διότι η βιομηχανία παράγει τις δυνατότητες να είσαι στις διεθνείς αγορές με τα δικά σου προϊόντα, σου επιτρέπει να, με τη βιομηχανία θα μπορέσουμε να τη μεταποιήσει, θα μπορέσουμε τις πρώτες ύλες να τις κάνουμε τελικά προϊόντα. Εξάγουμε τα περισσότερα αγροτικά μας προϊόντα, ακόμη παρά την πρόοδο που έχει γίνει, σε πρωτόλια μορφή, αντί να τα εξεργαζόμαστε. Είδα προχθές, να κάνω μια παρένθεση, με επισκέφθηκε ο πρέσβης της Ιαπωνίας. Μου λέει, στην Ιαπωνία είναι πολύ αγαπητό το ελληνικό λάδι, αλλά εισάγεται μέσω ιταλικών δικτύων, ας πούμε. Αυτό το έχουμε παντού. Επίσης, με τη μεταποίηση, η μεταποίηση είναι ο χώρος και η διαδικασία να συνδεθούμε με παγκόσμιες εξελίξεις. Δεν είμαστε μόνοι μας. Στον κόσμο τρέχει ένα τέταρτο βιομηχανικό κύμα, μια τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, λέω, ορισμένη. Αν μείνουμε έξω από όλα αυτά, δεν θα μπορέσουμε, ακόμα και αν βγούμε τώρα λίγο από την κρίση, θα επανέλθουμε ξανά. Άρα, σχέδιο λοιπόν και στρατηγική υλοποίησή της, αλλαγή του παραγωγικού προτύπου, έμφαση στην μεταποίηση και στην πρωτογενή παραγωγή και στο συνδυασμό τους, έμφαση στην υποκατάσταση εισαγωγών και στην αύξηση εισαγωγών, έμφαση στο νέο, το παραγωγικό νέο, αλλά και το προοδευτικά νέο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακτήσουμε το επιστημονικό δυναμικό που έφυγε στο εξωτερικό. Διότι λέμε να φέρουμε τις επιστήμονές μας, βεβαίως. Αλλά οι επιστήμονές μας τώρα κάπου δουλεύουν. Εάν λοιπόν δουλεύονται σε σύγχρονα μηχανήματα, σε σύγχρονες ειδικότητες και στην Ελλάδα η μόνη ειδικότητα που αυξάνει είναι υπάλληλοι ξενοδοχείων ή τουρισμού, που και αυτό είναι χρήσιμο, δεν μπορείς να φέρεις πίσω όλους αυτούς τους επιστήμονες. Αυτούς θα τους φέρουμε δημιουργώντας ακριβώς αυτές τις νέες παραγωγικές βάσεις προς τις οποίες δουλεύουμε. Αυτό απαιτεί επενδύσεις στην έρευνα, τη γνώση, την καινοτομία. Αυτό απαιτεί όμως και μια νέα επιχειρηματικότητα. Ούτε κράτος, ούτε επιχείρηση μπορεί να επιβιώσει για πολύ, εάν δεν επενδύει σε αυτούς τους τομείς. Άρα, αυτός ο τύπος επιχειρηματικότητας που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, που θεωρεί ότι μπορεί να βγάζει κέρδη με τον οποιοδήποτε τρόπο και τα κέρδη να τα εξάγει στο εξωτερικό ή να τα κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός από επένδυση, δεν είναι αυτή η επιχειρηματικότητα με την οποία μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Χρειάζεται λοιπόν εδώ ένας νέος τύπος επιχειρηματικότητας, η οποία θα κερδίζει, αλλά θα επενδύει σημαντικό μέρος των κερδών στο ανθρώπινο δυναμικό, σε έρευνες, σε προσπάθεια βελτίωσης ποιοτικής παραγωγής κλπ. Τρίτο μέτρο. Πώς θα τα πετύχουμε αυτά? Πώς μπορούμε στον 21ο αιώνα να μιλάμε για εκβιομηχάνηση πάλι, όταν αυτή η μάχη δόθηκε από άλλες χώρες τον προηγούμενο αιώνα? Καταρχήν να πω ότι η τάση είναι γενικότερη. Δηλαδή, σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια, 30, είχε εγκαταληφθεί και ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση. Τώρα μιλούν παντού για, ξανά για βιομηχανική πολιτική, με νέους όρους φυσικά. Άρα το θέμα για μας είναι να είμαστε μέσα σε αυτή την τάση, να μπούμε σε αυτή τη δυναμική. Και ακριβώς αυτό είναι το οποίο πρέπει να εξειδικεύσουμε τώρα. Βασική κατεύθυνση που έχουμε είναι να αξιοποιήσουμε τους τομείς που έχουμε ανάπτυξη ως μοχλούς για την ανασυγκρότηση. Τι εννοώ? Τι αναπτύσσεται στην Ελλάδα? Ο τουρισμός. Είμαστε παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Πλησιάζουμε τα 30 εκατομμύρια τουρίστες. Σε ορισμένα νησιά αρχίζουμε και έχουμε φαινόμενα πορεσμού. Αυτό δεν οφείλεται στο ότι οι γείτονες έχουν προβλήματα. Μπορεί και αυτό να συνέβαλε. Βασικά, είμαστε χώρα με συγκριτικό πλεονέκτημα στον τουρισμό. Έχουμε την ισχυρότερη ναυτιλία και μάλιστα το λέμε με υπερηφάνεια. Να δούμε όμως τι δίνει η ναυτιλία στην εγχώρια οικονομία. Η Ελλάδα γίνεται με ραγδαίους ρυθμούς παγκόσμιος ενεργειακός κόμβος. Ακόμα και αν δεν βρούμε δικούς μας υδρογονάνθρακες. Η αγωγή, οι συνδέσεις, όλα αυτά τα οποία γίνονται ή σχεδιάζονται, καθιστούν την Ελλάδα ένα κόμβο διεθνούς σημασίας. Και τέλος, η Ελλάδα γίνεται
επίσης ένας σημαντικός κόμβος διαμετακομιστικού εμπορίου. Δεν υπάρχει χώρα μεγάλη μεσαία που να μην ενδιαφέρεται για κάποιο είδους σχέση με τα ελληνικά λιμάνια, τα ελληνικά αεροδρόμια, τον ελληνικό χώρο κλπ. Ενώ λοιπόν, αν τα ακούσει κανείς αυτά, θα πει ότι είμαστε μια χώρα που θα έπρεπε να ζούμε απογείωση, να μην έχουμε ανεργία, να έχουμε έλλειψη εργατικού δυναμικού. Το να έχουμε όλες αυτές τις παγκόσμιες ηλικές δυνατότητες. Δεν είναι τίποτα από αυτό που σας είπα, ούτε υπερβολή ούτε αφηρημένο. Αυτό λοιπόν το οποίο τώρα πρέπει να κάνουμε και το έχουμε αρχίσει είναι ο τουρισμός να γίνει μοχλός για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης, της αγροτικής παραγωγής και της μεταποιητικής παραγωγής. Να υποχρεωθούν όχι με διοικητικά μέτρα, αλλά με εργαλεία πολιτικής, με κίνητρα, με διάφορους τρόπους, μέρος της τουριστικής κατανάλωσης να είναι εχώρια παραγωγή, αλλά ο τουρισμός να γίνει και ένας μηχανισμός προβολής των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων. Στην Ιταλία αυτό το έχουν πετύχει και 75% της τουριστικής κατανάλωσης τροφοδοτείται από ιταλικά προϊόντα. Εμάς είναι πολύ χαμηλό αυτό το ποσοστό. Αντίστοιχα με την ναυτιλία να ενισχύσουμε ένα φάσμα επαγγελμάτων τα οποία υπηρετούν την ναυτιλία αλλά είναι στεριά. Και ο Πειραιάς και η ευρύτερη περιοχή μπορούν να παίξουν το ρόλο μιας ευρύτερης ζώνης. Με αυτούς και άλλους τρόπους, με την ενίσχυση της ίδιας της καινοτομίας, με την δημιουργία προγραμμάτων που να βοηθούν τους νέους επιστήμονες ατομικά ή συλλογικά να αξιοποιούν τα προϊόντα της έρευνας. Με αυτούς λοιπόν και άλλους τρόπους επιδιώκουμε αυτή τη μετάβαση χωρίς να εγκαταλείπουμε τη στήριξη των υφιστάμενων τομέων και κλάδων που δουλεύει και ζει ο κόσμος, αλλά όπως είπα, χρησιμοποιώντας αυτό που έχουμε ως μοχλό για να πάμε σε αυτό το οποίο θέλουμε. Σε αυτή τη διαδικασία έχει μεγάλη σημασία η εμπλοκή της ίδιας κοινωνίας. Δεν μπορεί να γίνει ανάπτυξη ερήμη της κοινωνίας ή με την κοινωνία απέναντι. Και ακριβώς εδώ η κυβέρνησή μας ανοίγει ένα νέο δρόμο, δημιουργώντας θεσμούς που επιτρέπουν την εμπλοκή στην ανάπτυξη, όχι μόνο με την έννοια της άποψης, του να πούμε άποψη, του να έχουμε άποψη. Και αυτό πρέπει να το δούμε και να το θεσμοθετήσουμε, να πάρει πιο ουσιαστικό χαρακτήρα, αλλά και με την έννοια της άμεσης συμμετοχής στην παραγωγή ή την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών. Ο ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι οι διάφορες μορφές της κοινωνικής οικονομίας. Νέος θεσμός κάνει τα πρώτα του βήματα, όμως είναι ελπιδοφόρος. Θέλουμε αυτό να μην πάρει μόνο τη μορφή ενός κοινωνικού πειραματισμού, θα είναι και αυτό, αλλά θέλουμε προοπτικά να υπάρξει τομέας κοινωνικής οικονομίας, ο οποίος θα καλύπτει διάφορους τομείς, κυρίως των υπηρεσιών και όχι μόνο. Οπουδήποτε μπορούν αυτά. Μια δεύτερη δέσμη θεσμών που θα νομοθετηθούν σύντομα, είναι έτοιμο το νομοσχέδιο, είναι αυτό που θα ακούσει να λέγεται ενεργειακές κοινότητες ή ενεργειακοί συνεταιρισμοί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μια ομάδα ανθρώπων, μπορεί να είναι μια ομάδα, μπορεί να είναι οι ιδιοκτήτες μιας πολυκατοικίας, μπορεί να είναι οι κάτοικοι μιας γειτονιάς, μπορεί να είναι 5 δήμοι μαζί, μπορεί να είναι ένας δήμος με τους κατοίκους, κάποιους κατοίκους, μπορεί να είναι οι κάτοικοι ενός νησιού, μικρού νησιού, να αποτελέσουν ένα συνεταιρισμό, μια κοινότητα και να κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας, να κάνουν παραγωγή ενέργειας, να κάνουν διάθεση ενέργειας. Είναι μια θεσμική δυνατότητα που μπορεί να δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες να γίνει αυτό που θα έπρεπε να γίνει από παλιά. Ο ενεργειακός πλούτος της χώρας, ιδίως οι ήπιες μορφές, ή δυνατόν να αξιοποιούνται από τους ίδιους τους κατοίκους, από τις ίδιες τοπικές κοινωνίες, μέσα από αυτά ή άλλα σχήματα. Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε, μάλλον προχωρούμε, δεν ξέρω πόσα ακόμα μας μένουν, τα περιφερειακά συνέδρια. Τα περιφερειακά συνέδρια λοιπόν μας δώσανε τη δυνατότητα να δούμε ότι αυτές όλες οι ιδέες που λέμε και που είναι βεβαίως καινούργια πράγματα, καινούργιοι θεσμοί,
Σε επίπεδο ιδίως της περιφέρειας που είναι πιο ορατή, είναι πιο ορατή η οικονομική διαδικασία, είναι πιο ορατά τα πράγματα. Είδαμε λοιπόν εκεί και βλέπουμε, συνεχίζουμε να βλέπουμε ότι αυτά μπορούν να δώσουν μεγάλες δυνατότητες και να υπάρξει ένα άλμα ποιοτικό και στην οικονομία αλλά και στην εμπλοκή της κοινωνίας ακριβώς στον αναπτυξιακό. Είπα στην αρχή ότι το τέλος των μνημονίων σημαίνει και περισσότερες ευθύνες και περισσότερες απαιτήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσω με αυτή τη σκέψη. Η σταθεροποίηση και η ανάκαμψη εδραιώνονται, αλλά δεν αρκούν, όπως είπα. Χρειάζεται οριστική ρήξη με το παρελθόν της χρεοκοπίας και χρειάζεται να βρούμε τρόπους που θα αποφύγουν την επανάληψη των ίδιων λαθών. Πρέπει δηλαδή να ξεπεράσουμε όχι μόνο την κρίση, αλλά και τις αιτίες που οδήγησαν στην κρίση. Και πρέπει αυτό να μας προβληματίσει, διότι είμαστε μια χώρα όπου κατά διαστήματα έχουμε και μια χρεοκοπία, κατά διαστήματα έχουμε επανάληψη των ίδιων προβλημάτων, των ίδιων καταστάσεων. Μια άλλη διαπίστωση. Επενδύσεις, από ό,τι φαίνεται, θα αυξηθούν. Θα αρχίσουν να αυξάνονται. Αλλά εμείς δεν χρειαζόμαστε γενικά επενδύσεις ό,τι να είναι. Το είπα ήδη. Χρειαζόμαστε και στοχευμένες επενδύσεις και επενδύσεις με κοινωνική ανταποδοτικότητα. Δηλαδή να δημιουργούν θέσεις εργασίας, να συμβάλλουν σε αυτό το μοντέλο βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Η δημοσιονομική σταθεροποίηση επετεύχθη και είναι αυτό ένα θετικό γεγονός. Αλλά επετέφθη με τη φτωχοποίηση μεγάλου μέρους του λαού. Έχουμε φτώχεια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Μόνο η Ρουμανία και η Βουλγαρία μας ξεπερνούν. Στο κράτος έχουν γίνει ορισμένες αλλαγές και σε κάποια σημεία, σε κάποιους τομείς έχουμε και σημάδια κάποιες βελτίωσης. Όμως, το ελληνικό κράτος είναι μέχρι το μεδούλι βουτυγμένο, δομημένο σε πελατειακές λογικές και έχει δημιουργηθεί μία αμοιβαία καχυποψία κράτους και πολίτη. Το κράτος δεν εμπιστεύεται τους πολίτες κατά κανόνα και οι πολίτες δεν εμπιστεύονται το κράτος. Αυτά πρέπει να αλλάξουν ριζικά. Δηλαδή δεν μπορούμε να μένουμε απλώς κάποια ανάκαμψη της οικονομίας από εδώ, κάποια μείωση της ανεργίας από εκεί. Πρέπει να αλλάξουμε συνολικά τη δομή και τη λειτουργία του κράτους για να πάμε σε ένα κράτος το οποίο θα υπάρχει για να υπηρετεί τον πολίτη και την κοινωνία. Και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, μάλλον αυτό εννοούσα όταν λέω και αυτό εννοώ όταν λέω ότι φεύγοντας τα μνημόνια, όσο τα μνημόνια θα γίνεται παρελθόν, τόσο το μέλλον μας θα είναι η αντιμετώπιση αυτών και άλλων προβλημάτων τα οποία κι εσείς ζείτε καθημερινά. Και σε αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε την κοινωνία μαζί μας, τους εργαζόμενους μαζί μας. Σε αυτό είναι που θέλουμε ένα κόμμα που δεν θα ακολουθεί το κυβερνητικό έργο, αλλά θα πηγαίνει μπροστά, θα ανοίγει δρόμους, θα χτίζει συμμαχίες, θα ελέγχει και θα στηρίζει. Και θέλουμε βέβαια και μια κυβέρνηση η οποία θα μαθαίνει από τα λάθη της, διότι τα λάθη είναι απόφυτα. Θα αξιοποιεί την εμπειρία της. Θα κλείσω λοιπόν μια σύντομη αναφορά σε ένα από τους παράγοντες αυτούς, σε μία από τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για την άσκηση αριστερής πολιτικής. Διότι η άσκηση αριστερής πολιτικής δεν εξασφαλίζεται μόνο με το να ψηφιστεί ένα κόμμα της αριστεράς και να γίνει κυβέρνηση. Έχει και άλλες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να διαρκώς να δημιουργούνται ή να βελτιώνονται. Θα πω πράγματα που τα γνωρίζετε, αλλά νομίζω ότι πλησιάζοντας σε 2-3 μήνες τον Ιανουάριο, που σημαίνει ότι κλείνουμε και 3 χρόνια στην κυβέρνηση, θεωρώ ότι πρέπει να αρχίζουμε να βγάζουμε και κάποια μαθήματα ή να συζητούμε κάποια συμπεράσματα από τη διαδρομή μας. Λέω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί βεβαίως ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα στον χώρο της αριστεράς. Δεν πρέπει αυτό να το ξεχνούμε. Είμαστε, παρόλα αυτά τα τραύματα που υποστήκαμε, να το πω έτσι, παραμένουμε
ένα κόμμα που μας παρακολουθούν σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο και προσπαθούν να πάρουν μαθήματα, να διδαχτούν από τη δική μας πορεία και αυτό αυξάνει την ευθύνη μας. Το είπε προχθές ο Γκόρμπης στο Τζίπρα. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί την αριστερά που μετά την ιστορική κρίση και την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και της Σοβιετικής Ένωσης απέρριψε τόσο την προσκόλληση στο παρελθόν όσο και τη μετάλλαξη της αριστεράς όπως κάνανε ορισμένες σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις ή και την εγκατάλειψη εντελώς των στόχων, των οραμάτων και των αξιών της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι εμείς, εκπροσωπούμε την αριστερά η οποία μπροστά σε αυτή τα ιστορικά γεγονότα επιλέξαμε τον δρόμο της αναθεμελίωσης της αριστεράς στις συνθήκες του 21ου αιώνα. Άρα θέλουμε να είμαστε, θέλουμε να δημιουργήσουμε την αριστερά του 21ου αιώνα. Και αυτό είναι ένα έργο το οποίο συνεχίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί επίσης μια αριστερά που απάντησε θετικά στην πρόκληση της ανάληψης κυβερνητικής εξουσίας υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Δεν ήταν εύκολη η απόφαση αυτή για κανένα μας. Ήταν όμως ένα δίλημα. Θα μείνουμε η αριστερά που απλώς, όπως κάναμε χρόνια, δεκαετίες, θα εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας και την αντίθεσή μας στο σύστημα, αφήνοντας άλλες δυνάμεις να θέτουν τους κανόνες με τους οποίους θα λειτουργήσει το σύστημα, ή θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε και το κάτω, την πίεση της κοινωνίας των κινημάτων, αλλά και τη δυνατότητα άσκησης κυβερνητικής εξουσίας. Κάναμε λοιπόν αυτή την επιλογή. Και έχει φανεί πως η αριστερά, ακόμα και υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, μπορεί να βάλει τη σφραγίδα της σε εξελίξεις, μπορεί να δώσει διέξοδο σε προβλήματα μεγάλα που τα βρήκε μπροστά της, όπως εμείς βρήκαμε την μνημονιακή αυτή κατάσταση και την επιτροπία. Μπορεί να ανακόψει, όπως εμείς έπρεπε να κάνουμε και κάνουμε, την κατάρρευση και την πορεία προς τα κάτω του κοινωνικού κράτους και της κοινωνίας γενικά. Όμως, με την ολοκλήρωση της φάσης αυτής, όπως έλεγα και πριν, πρέπει να επανασυνδεθούμε με τις πιο πέρα, ας το πω έτσι, αριστερές φιλοδοξίες μας. Διότι η δική μας φιλοδοξία δεν ήταν απλώς να τελειώνουν τα μνημόνια. Τα μνημόνια ήταν αυτό που βρήκαμε μπροστά μας. Φιλοδοξία μας είναι μια κοινωνία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης. Φιλοδοξία μας είναι να συμβάλλουμε σε μια ευρύτερη αλλαγή στην Ευρώπη και τον κόσμο. Εάν το κάνουμε, εάν λοιπόν το σκεφτούμε έτσι το πράγμα, πιστεύω θα συμφωνήσουμε ότι η δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο κόμμα ήταν η αναγκαία συνθήκη για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε τη φιλοδοξία να διεκδικήσουμε την κυβερνητική εξουσία. Αν μέναμε όπως είμαστε, ο συνασπισμός από εδώ, η ακουά από εκεί, η κολόγια από εκεί, καθένας με τη δική του ομάδα, δεν θα μπορούσαμε να το πετυχαίναμε, νομίζω αυτό. Βεβαίως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε ποτέ εκείνο το ενιαίο κόμμα που κάποιοι από εμάς θα θέλαμε, αλλά παρόλα αυτά η μετατροπή αυτού του διάσπορτου χώρου, η συγκρότησή του σε ένα ενιαίο κόμμα, ήταν αυτή που μας επέτρεψε να κερδίσουμε. Άρα, η συνέχεια και η εμβάθυνση του αριστερού εγχειρήματος, το οποίο έχουμε λάβει, απαιτεί την αναβάθμιση και την ενίσχυση του ρόλου του κόμματος και των δεσμών του κόμματος με την κοινωνία. Αυτό είναι το βασικό που ήθελα έτσι να τονίσω. Διότι χωρίς αριστερό κόμμα, ως φορέα οργάνωσης και μετουσίωσης σε πολιτικό σχέδιο των συλλογικών μας εμπειριών, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει αριστερό εγχείρημα. Και αυτό είναι κάτι που μας αφορά τώρα που είμαστε στην κυβέρνηση, είναι κάτι που θα μας αφορά και αύριο που θα ξαναείμαστε στην κυβέρνηση, είναι κάτι που θα μας αφορά και όταν δεν θα είμαστε στην κυβέρνηση. Και γι' αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε, όχι τάσεις, δεν θα έλεγα τάσεις, αλλά κινδύνους διολίσθησης, είτε σε κινδύνους αφομοίωσης από το κράτος, όπως έπαθαν άλλα κόμματα στο παρελθόν, είτε άλλου είδους καταστάσεις, ή η μονόπλευρη τώρα προσπάθεια που κάνουμε, διότι η κυβέρνηση έχει δυσκολίες και απορροφούμε στελέχη από το κόμμα για να καλύψουμε θέσεις. Όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε μέσα σε μια στρατηγική όραση, όπου στο τέλος της υπόθεσης αυτής
δεν είναι η κυβέρνηση, αλλά είναι η αριστερά ως ένα πολύμορφο κίνημα που υπάρχει στην κοινωνία, υπάρχει ως πολιτικό κόμμα και όταν τις συνθήκες το επιτρέπουν, ασκεί και η κυβερνητική εξουσία. Με την ολοκλήρωση λοιπόν του μνημονιακού κύκλου, πρέπει να δούμε όχι το τέλος, αλλά μια νέα αφετηρία. Είναι το ξέφωτο που λέγαμε προεκλογικά, που θέλαμε να φτάσουμε και τώρα νομίζω μπορούμε να φτάσουμε. Όχι για να μείνουμε σε αυτό, αλλά για να το αξιοποιήσουμε ως ένα χώρο και χρόνο για να συγκροτήσουμε τις δυνάμεις μας, να βγάλουμε διδάγματα από την ωστόρα πορεία μας, να σχεδιάσουμε την επόμενη φάση για να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμη πιο παραγωγική τη δεύτερη φάση της κυβερνητικής μας θητείας, αλλά και για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αξιώσεις την έγκριση του λαού για την ολοκλήρωση του έργου μας στην επόμενη τετραετία. Σας ευχαριστώ.